Ναι, πώς δεν ήμουνα. Για πες, Γιώτα. Δεν μιλούσαν καθόλου, καπνίζανε. Αμάν. Τσιγάρο και αυτά. Δεν είχαν κάτι να πούνε. Γιατί θέλαν να μπουν μέσα. Κατάλαβα. Α, έξω. Έξω, λες, το περίμενε. Χρόνο, ναι. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης Μπέλλος, θα με βλέπει η μάνα μου και τι θα σκέφτεται. Η Μαρία έχει βρει τον βοηθό εκεί, τον Δημήτρη. Σου λέει, εφόσον το κάνω χαρούμενο, θα τον βάλω να κάνει και όλες τις δουλειές. Έχει βρει την παραδουλεύτρα. Κάει και ο Δημήτρης. Μήπως έχει κάνει λάθος η Μαρία. Σε άλλο παιχνίδι πήγαινε, εκεί κατέληξε. Γιατί του λέει: πάρε λέει τα πιάτα, πάω να ντυθώ. Μήπως νομίζετε στο GNTM. Πώς νόμιζε ότι θα ήθελε να πει στο GNTM. Όχι, στο GNTM η Μαρία είναι. Δεν ταιριάζει με τίποτα. Δεν έχει. Έχει χοντρά πόδια. Τι τακτοποίησε. Τώρα πώς θα γίνει τώρα, ρε παιδιά. Κοίτα να δεις, πάντως είναι πολύ κοκέτα. Τώρα δεν την έχω δει από κοντά για να δω αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφεις. Αλλά ξέρει να βάφεται ωραία. Μόνη της βάφεται. Ή υπάρχει κάποιος που την μαγκιάζει. Κοκέτα είναι. Μόνη της βάφεται. Δεν θέλει πολύ δουλειά. Άμα βάζεις 4 στρώματα, τι να κάνεις. Δηλαδή, εγώ δεν έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου make-up. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έχει φυσική αυτό. Κοίτα, ένα κόκκινο κρατινάκι βάζει και δεν την νοιάζει. Πολύ κροκέτα είναι. Όχι κοκέτα, θα έλεγα εγώ. Είναι γεγονός ότι αυτό που λέει για το μακιγιάζει για όταν λίγο πιο χοντρικό. Κροκέτα, όπως λέει, ναι. Και στο Twitter σχολιάζεται πολύ συχνά ότι με τόσο μακιγιάζ πώς μαγειρεύεις. Δηλαδή, από τους υδρατμούς κατσαρόλας δεν σπάει το make-up. Πάει ιαπωνικό θέατρο. Πόση ώρα έκανε να ετοιμαστεί η Μαρία. Πόσες ώρες, όλη την ώρα στην τουαλέτα, όλη την ώρα έξω για τσιγάρο, όλη την ώρα για καφέ. Πεθαίνεις μόνο, δεν ξέρω, δεν μπορώ, με τίποτα. Ο Δημήτρης πάντως, σου λέω, μάλλον παιδιά όμως τον κάνει ευτυχισμένο και χαρούμενο. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας άντρας έχει αναλάβει όλες τις δουλειές. Εκεί τακτοποιούσε ο Γλυκούλης τα φρούτα, τα λαχανικά, έπλαινε τα πιάτα, προφανώς. Τον κάνει πολύ χαρούμενο, πολύ ευτυχισμένο. Ας μην ανοίξω τώρα το στόμα μου. Και ας μην μιλήσω για τις κυρίες. ή τους κυρίους, βέβαια. Που θέλουν το χαρδαλιά από τη μία, αλλά από την άλλη. Ναι, οι οποίοι δημόσια προσβάλλουν το σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Είτε λέγεται στο σούπερ μάρκετ, τι κάνεις εκεί, μωρή, τι παίρνεις εκεί. Είτε βλέπεις στο σπίτι, δεν βλέπεις ένα πρόγραμμα. Συγγνώμη. Η Μαρία αν τα ξέρει. Ναι, η Μαρία αν τα ξέρει. Η Μαρία βρίσκει και τα κάνει. Συγγνώμη, θέλει και ο Δημήτρης. Άλλος άντρας θα έλεγε τι μου αφήνεις τα άπλυτα. Ορίστε, εκείνο η πτήρας. Προφανώς βρίσκει και τα κάνει. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ο Δημήτρης δεν ξέρει και όλο το έργο πώς εκτελήσεται γύρω του. Δηλαδή, τι λέει στις συνεντεύξεις η Μαρία. Α, σωστό. Πίσω από αυτά, την αυτά που είδαμε σήμερα, αυτό το βράδυ. Μάται ο Ορφέος, δεν ακούει τι λέει. Λίγο εγκλισμός, λίγο τα λόγια του παπά. Λίγο τα αυτά. Μπορεί να νομίζουν ότι και αυτό το παιχνιδάκι τη σχέση. Ναι, μπορεί να βοηθάει. Έτσι πιο μπροστά στις κάμερες. Αν τα έλεγε αυτός αυτή είναι, δεν θα ήσασταν τόσο επίοικης. Επειδή τα λέει αυτή αυτόν είστε οι γυναίκες επίοικης. Αυτό μας αρέσει και το αναδείξαμε, βρε παραπονιάρη. Κι εγώ, έχεις ένα γιο. Θες να του λέει η κοπέλα του, ορίστε τα άπλυτα, πήγαινε πλύντα. Για να πω να βαφτώ. Θα το ανεπόσυνα. Όχι, βέβαια. Όχι. Καταρχήν, εγώ ο άντρας μου ούτε ποδιά έβαλε, ούτε πιάτα έπλυνε, ούτε σκουπίδια πέταξε. Καλά, ένα σκουπίδι να πετάξει δεν πειράζει. Όχι, δεν τον αφήνω. Εμείς οι γυναίκες τι κάνουμε, ρε εσύ. Το γιο μου δηλαδή να βλέπεις αυτή την κατάσταση, Παναγία μου, δεν υπάρχει. Τι θα έκανες εσύ αν ήταν ο γιος. Αν ήσουν ένα παιδί, ο γιος σου. Θα έμπαινες μέσα, θα ζητούσες να μπεις μέσα. Να τον ξαναπείς. Θα πήγαινα πραγματικά, όχι μέσα, γκάζεσαι. Αλλά θα έλεγα, γιατί ο γιος μου καταλαβαίνει, θα έλεγα πόσο πολύ θα ξεφτιλίζεσαι. Μόνο αυτό, δεν χρειάζεται περισσότερα. Λοιπόν, και σου λέγε μαμά την αγαπάω, μαμά την αγαπάω, άστε. Και ας πλύνω και ένα πιάτο, δεν πειράζει. Τι θα έκανες. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, εκείνη όμως, γιατί δεν σε αγαπάει που θέλει να σε πατήσει κάτω. Η αγάπη είναι αμοιβαία. Δεν γίνεται τώρα εγώ τον αγαπάκι. Είναι μικρούλα. Έχει και τρία αδέρφια, όπως έχει πει στις συνεντεύξεις. Προφανώς την έχουν μάθει να είναι η απόλυτη πριγκίπισσα, απόλυτη κανακεύουν και όλοι την προσέχουν. Ας την κάνουμε χειρότερη. Έλα καλέ που είναι πριγκίπισσες όλες τώρα γίνανε. Εκεί που ήταν, εγώ πιστεύω ότι δεν είχαν ούτε ένα ευρώ στην τσέπη. Πριγκίπισσες. Δεν υπάρχει. Βρε πριγκίπισσα, δεν χρειάζεται να έχει λεφτά. Μπορεί σε μια οικογένεια με τρία αγόρια, όταν έρχεται επιτέλους η κόρη. Την αντιμετωπίζουν την όλοι. Όπα. Ναι, είναι το Στερνοπούλι, το διαφορετικό φύλλο. Την έχουν ως πριγκίπισσα σε συμπεριφορά, όχι και Κέιτ Μίδλετον. Με... συγκεκριμένη, επειδή είναι και από ματσό οικογένεια. Πού τα ξέρετε, μωρέ, έχετε το Ε9. Ναι. Τι διαβάζω. Έχω δει. Απ' την άκρη. Όχι, ρε. Μπορεί να είναι και πριγκίπισσα
Εμένα πάντως πέρα... Δεν έχω στα όπα-όπα και με υλικά. Πέρα αγαπά. Από τη Μαρία, με ενόχλησε σε λιγάκι η Μαριάννα. Δηλαδή, ό,τι είχε να κάνει με τον Χρήστο, το πήγε γύρω από τη σωματική του διάπλαση. Αν ήταν το Σνίτσελ. Αν ήταν η αποχώρηση. Μαριάννα, λες, που είπε για το Πολύ άκομψο. Δεν σε πείραξε σε ένα γιώτα καθόλου αυτό το πράγμα. Κοίταξε, η Μαριάννα, η Μαρία και η Λιάννα ήταν τρεις φίλες. Οπότε για να ήταν μαζί αυτές οι τρεις. Είναι κάτι κοινό. Ήταν περίπου το ίδιο. Εντάξει, μικρά κορίτσια είναι τα κορίτσια, εντάξει, αλλά προχωράνε πάρα πολύ όμως. Ναι. Δεν μ' αρέσει. Εν τω μεταξύ, κάνει αυτό το σχόλιο η Μαρία.